γιατί. Να πω λίγο κερί. Στο μυαλό μου ερωτήσεις από το βράδυ στο πρωί. Γιατί ο ήλιος είναι φως, γιατί υπάρχει ο κακός, γιατί τα φρούτα η ζωή, γιατί εγώ και όχι εσύ. Έλα πάρε μάτω χέρι, να πετάξουμε μαζί. Δώσε μου τις απαντήσεις στη χώρα του γιατί. Γιατί η θάλασσα είναι μπλε, γιατί το ελάφι είναι καφέ. Γιατί ο άνεμος φυσάει, γιατί η γάτα μου φυνάει. Γιατί τα ψάρια μόνοι μου, γιατί ποτέ δεν πετούν. Γιατί υπάρχει ο γιατί, ποιος θα ξέρει να μου πει. Έλα πήρε μου κι εσύ, να σου πω μια ιστορία. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Χώρα στον κόσμο θα έχει την περισσότερη ποσότητα ελαιόλαδου. Τι πλάκα μου κάνεις, ε! Δεν θα το πάρω προσωπικά για μια λαδιά. Εγώ είμαι επαγγελματίας και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, πρώτη στην παραγωγή λαδιού είναι η Ισπανία. Ναι. Λάδι, όλε! Μετά έχουμε την Ιταλία και τρίτη και όπα! Η Ελλάδα μας! Τι σημαίνει βιολογική καλλιέργεια ελαιόλαδου? Και εσύ για λαδιέ, μιας τελικά να είναι της μάνας, σκηνοθέτει μία μερίδα πατάτες τηγανιτές. Η βιολογική καλλιέργεια λοιπόν είναι μια νέα μορφή καλλιέργειας ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Βασική στόχη της είναι η παραγωγή γεωργικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Είναι πιο απλά το λάδι που βγάζουμε από τις ελιές, στις οποίες δεν έχουμε βάλει φάρμακα ή γυμνό λαδάκι. Θα το προτιμάτε, ε! Πολλές φορές οι γονείς μου λένε να μην ρίχνω λάδι στη φωτιά. Τι εννοούν? Καλά σου λένε! Καταρχήν δεν παίζουμε ποτέ με τη φωτιά. Προσοχή! Εδώ βέβαια σου λένε συμβολικά. Αυτό που εννοούν είναι να μην λες πράγματα που θα κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Για παράδειγμα, αν τσακωθείς με κάποιο παιδί, μην του απαντάς. Απλά φύγε και ηρέμησε. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά, καλέ. Κουράστηκα συνέχεια να ακούω την οικονομική κρίση. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω κι εγώ? Ναι. Μας βγάλανε το λάδι, ε! για να πω κι εγώ το δικό μου, ε! Τι να κάνεις! Απλά πράγματα! Εσείς τα παιδιά, αυτό που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους γονείς σας σε αυτό το θέμα είναι να μην είστε υπερβολικοί στις απαιτήσεις σας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος αγοράς ανάκριβων ρούχων ή παπουτσιών.
αρκεστείτε την αγορά των πιο απαραίτητων και χρήσιμων, όπου πολλές φορές αγοράζουμε πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ. Η αξία και η ουσία της ροής δεν είναι στην εξωτερική μας εμφάνιση, αλλά στο καλό μας χαρακτήρα. Αχ, τι ωραία που τα λέω. Είμαι ένας καθηγητής. Και κάθε νοφίλη μου σας αποχαιρετώ. Πείτε τα στον Πιτ. Όλα τα όλα. Ο κόσμος έχει κρίση και ο Πιτ έχει κλείσει. Καλή σας εβδομάδα. Και κατ. Αχ, με το φανάτιο βαθύ τι πίνασα. Μήπως είδε η παραγγελία μου. Πατατούλες μου τηγανικές, πάει δίαιτα, αλλά υπάρχουν δηλαδή πολλά είδη λαδιών εκτός από το ελαιόλαδο. Μα φυσικά. Υπάρχει για παράδειγμα το φιστικέλαιο που παράγεται από τα γνωστά σε όλους μας φιστίκια και είναι πολύ διαδεδομένο στην κουζίνα της Κίνας. Εκεί είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι το ελαιόλαδο στη Μεσόγειο. Φυσικά υπάρχει και το πυρηνέλαιο, το σογέλαιο, το φιστικέλαιο, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι το ελαιόλαδο. Το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Και γιατί? Αχ, αυτά τα γιατί, αυτά τα γιατί, να τα υποβάλει στον beat. Αυτός δεν κάνει την εκπομπή. Πείτε τα στον beat! Α, από τη βλέπω τελείωσε την εκπομπή του και τρώει. Βρε, βρε, πίνα που έπεσε. Και τι τρώμε, Πιτ μου, πατάτες τηγανητές? Εσύ δεν είπες ότι προσέχεις τη διατροφή σου και τη σιλουέτα σου? Όχι, 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 όχι. Είμαι εναντίον των λαδερών, των λιπαρών και κυρίως των τηγανητών. Ναι, καλέ, σε πιστέψαμε από τη λεμαργία σου. Να και μια λαδιά εκεί στον παπηλιόν. Όχι, 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 όχι. Δεν φταίω εγώ. Κάποιος κάμερα να έτρωγε και οι εγκυματολόγος και οι καντίνες και οι μαγειγές και... Ναι, 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 ναι. Θέλει όλος ο κόσμος εκτός από σένα, Πιτ μου. Λοιπόν, τι λες να σου πούμε και ένα τραγούδι για το λάδι? Και τραγούδι για το λάδι! Πόσα σκητήματα της μοίρας θα ρεθώ σήμερα, πάντα! Το ελαιόλαδο κοιμώσα την ελιά. Ένα δέντρο ιερό στην εκκλησιά. Στις Μεσογείου τις χώρες επιτώνει μεγαλώνει. Την υγεία βελτιώνει, την καρδιά μας δυναμώνει. Λάδι καλό, γνήσιο και γνώ. Είναι το ελαιόλαδο, τώρα το Θεό. Λάδι στο φαΐ, εγώ τιτανικό. Δεν με τρόμος φίλοι μου, πάντα και αυτό. Λάδι γίνω, σαν φάρμακο αυτό. Από το γιατρό της φύσης που ξέρει το καλό. Λάδι στη σαλάτα, λάδι στο ψυχό. Γεμάτο το τιτάνι, χορεύει με ρυθμό. Το ελαιόλαδο χυμός απ' την ελιά. Ένα δέντρο ιερό στην εκκλησιά. Στις Μεσογείου τις χώρες επιτώνει, μεγαλώνει. Την υγεία βελτιώνει, την καρδιά μας δυναμώνει. Λάδι γίνω, σαν φάρμακο αυτό. Από το γιατρό της φύσης που ξέρει το καλό. Λάδι στη σαλάτα, λάδι στο ψητό. Γεμάτο το τηγάνι, παρέδει με ρυθμό. Το ελαιόλαδο χυμός απ' την ελιά. Ένα δέντρο ιερό στην εκκλησιά. Στις Μεσογείου τις χώρες επιτώνει, μεγαλώνει. Την υγεία βελτιώνει, την καρδιά μας δυναμώνει. Γιατί, μια βραδιά καιρή. Στο μυαλό μου ερωτήσεις, από το βράδυ στο πρωί. Εδώ πώς σου φαίνεται, είναι καλά? Μια χαρά. Για να δω, έχουμε ρεύμα. Εδώ θα βάζουμε τα δοχεία από το λάδι που θα αποθηκεύουμε. Τέλεια. Αυτό το εργαστήριο πάντως φαίνεται πολύ προχωρημένο και εξοπλισμένο, ε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα φέρουμε. Ναι, φύγαμε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγγνώμη, κύριε. Τι είστε? Τι κάνω κίνηση. Είμαστε από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό Μελετών και Ρεύνας Αχτή. Μετατρέπουμε το λάδι σε βιοντίζελ. Α, ναι. Ναι, παίρνουμε το χρησιμοποιημένο άχρηστο λάδι και το κάνουμε και πάλι χρήσιμο καύσιμο. Α, ναι. Τότε εγώ είμαι ο Σούπερμαν. Παρακαλώ, φύγετε, φύγετε. Γρήγορα, γρήγορα, φύγετε από το εργαστήρι μου. Γρήγορα, είπα! Γρήγορα, γρήγορα. Ναι, ολέα, σου λέει ο άλλος. Πλάκα είχε πει που προσπαθούσε να μας πείσει ότι ούτε τα τηγανιτά του αρέσουν και ότι δεν λέρωσε αυτό στα ρούχα του. Καλά, από τη μέρα που βγήκε στο Γιατί TV που έγινε και πολύ μιμουάτου, όλα τον ενοχλούν, αλλά τον αγαπάμε, ναι. Ναι, φυσικά τον αγαπάμε, αλλά αυτό εδώ δεν το λες μιμουάτου, το λες αναισθησία. Όχι. Αυτό δεν το πιστεύω. Γιατί άφησε εδώ το τηγάνι του? Και μάλιστα με μπόλικο ελαιόλαδο μέσα. Για δες εδώ.
Πες μου τώρα τι θα το κάνουμε εμείς όλο αυτό το λάδι. Τι να το κάνουμε, λες να το πετάξουμε σε καμιά γλάστρα. Ναι, αλλά θα ξεραθούν τα φυτά μας. Αν το πετούσαμε στην αυλή. Μα θα βρωμίσουμε την αυλή μας, βρε Πέτρο, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τι να το κάνουμε όλο αυτό το λάδι εμείς τώρα, ε? Μήπως έχετε εσείς καμιά ιδέα. Γιατί, μια πρωί το κερί, στο μυαλό μου ερωτήσεις, από το πάνω στο πρωί. Εισβολή στο εργαστήριό μας. Πρέπει να βρω ποιοι είναι, τι κάνουν, τι κάνω κίνηση. Ποιοι είναι αυτοί, τι θέλουν εδώ, δεν καταλαβαίνω, ποιοι είναι. Ο Βίρτες και εσύ για να βρείτε λύση. Καλά τι πατάτε όλοι, τι σας κάνουν και χάνετε το μυαλό σας σε αυτή τη χώρα. Ερευνητές είναι τα παιδιά, δεν είναι ούτε εισβολής ούτε εξωγήινοι. Πάψε πουλί, εσύ δεν ξέρεις. Ερευνητές, εδώ έχουμε μόνο έναν ερευνητή, μόνο έναν σοφό, μόνο έναν επιστήμονα. Ένα δόκτωρ, το δόκτωρ Σίμωνα. Και δύο νεαρούς ερευνητές από την τηγανοκίνηση που τους πέταξε έξω κακίνητικο σπουδαία συμπεριφορά. Τι να σου πω. Τηγανοκίνηση, ακριβώς αυτό, τηγανοκίνηση. Αυτούς πρέπει να βρω και να συλλάβω. Και γιατί παιδί μου οι άνθρωποι για να μας βοηθήσουν ήρθαν αφού σας το είπαν. Παίρνουν το παλιό, το χρησιμοποιημένο, το άχρηστο πια τηγανισμένο λάδι και το μετατρέπουν σε κάτι χρήσιμο, δηλαδή καύσιμο. Το βιοντίζελ. Ούρα, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο για να γίνει. Μακάρι δηλαδή, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Όχι, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Και άμα καταλάβεις τι λέμε μήνυμα. Στείλε μήνυμα, αν θες το παιδί που τα έχει δρομείο. Να μοιραστείς με μας, αυτά που κρύβεις στην καρδιά. Γεια σας παιδιά, τι τρώμε πάλι, τρώμε. Όχι εμείς, δηλαδή όχι όλοι εμείς, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα. Καλά μην τάξετε το λάδι, κάτι άκουσα σαν ερχόμουν. Τι? Κάποιους περίεργους ερευνητές είδα μαζί με τον Δόκτωρ Σίμωνα που λέγανε ότι μαζεύουν λάδι για να το κάνουν βιοντίζελ. Αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Βιοντίζελ, κάπου το ξανάκουσα αυτό. Νομίζω είναι κάτι σαν το πετρέλαιο και τη βενζίνη, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ σας φέρνω πιστολές από παιδιά. Και προσεκτικά μην τις τηγανίσετε και αυτές. Αχ, τι ωραία που επικοινωνούν μαζί μας τα παιδιά. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, αφήνω το τηγάνι εδώ και παίρνω τις επιστολές και τις ζωγραφιές. Ναι, πριν να τα δούμε όμως, θα ήταν πολύ καλό να υπενθυμίσουμε στα παιδιά πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. Ναι, αμέσως τώρα. Για πες μας. Λοιπόν, φιλαράκια που μας παρακολουθείτε από τα σπίτια σας, αν θέλετε να μας στείλετε ζωγραφιές, γράμματα, ποίηματα, εισηγήσεις, παράπονα ή ό,τι άλλο θέλετε, η διεύθυνση μας είναι, αν θέλετε να μας στείλετε με τον παραδοσιακό τρόπο, Χώρα του Γιατί, ΡΙΚ Λευκωσία. Και για εσάς που έχετε μεγάλη αγάπη στους υπολογιστές, μπορείτε να μας στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που βλέπετε τώρα να περνάει από το κάτω μέρος της οθόνης σας. Και να σας υπενθυμίσουμε πως η Χώρα του Γιατί έχει αναβαθμιστεί και έχει και την δική σας ιστοσελίδα που θα δείτε τη διεύθυνση της να περνά και αυτή από το κάτω μέρος της οθόνης σας. Λοιπόν, μέχρι την άλλη φορά, τσάι από μένα. Στο καλό, Αστέρι μου, στο καλό. Γεια! Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε λίγο τα σχέδια. Έχουμε το πρώτο μας σχέδιο εδώ πέρα, που μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Ηλίας Παναγή από το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ. Πρέπει να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Ναρέκ είναι αρμένικο σχολείο, έτσι. Και μας έχει βάλει εδώ πέρα, μας έχει σχεδιάσει κάποια σήματα που βλέπουμε στο δρόμο για το σχολείο. Ένα σήμα κινδύνου, μία διάβαση πεζόρ και ο φίλος μας ο Ηλίας πάει στην δευτέρα τάξη. Εδώ έχουμε ένα πολύ όμορφο ουράνιο τόξο θα είναι γιατί έχει πολλά όμορφα χρώματα και μας το έχει σχεδιάσει ο φίλος μας ο Γιώτης, 5 χρονών με ένα όμορφο κίτρινο ήλιο λαμπερό. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το χρώμα σε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Α, και αυτό είναι ωραίο.
Εδώ πέρα αυτό το σχέδιο μας το έχει στείλει η φίλη μας η Ιωάννα Παπαγιάννη, η οποία είναι 7 χρόνων και από ό,τι λέει εδώ πέρα στο σχέδιο, πηγαίνω στο Β' Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Κολοσσίου και είμαι δευτέρα τάξη. Τη δασκάλα μου τη λένε Χριστιανά και την αγαπώ πολύ. Και μας έχει φτιάξει αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πολύ όμορφο. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, εδώ που είναι μόνο 3 χρόνων, τι μας έχει φτιάξει. Έχει χρωματίσει όλα αυτά τα ζώα. Τη χελώνα, το σκύλο, το χρυσόψαρο, τη γάτα, τον παπαγάλο και είναι από το νηπιαγωγείο Kids House στη Λεμεσό. Ωραία. 2 χρόνων. Το επόμενο σχέδιο μας το έχει στείλει η φίλη μας η Έμιλη Άννα, η οποία έχει φτιάξει μία πριγκίπισσα, πολύ πολύ ωραία πριγκίπισσα, που κρατάει και ένα μωρό στην αγκαλιά της. Και το λουλούδι ανάδο. Ένα υπέροχο λουλούδι και έχουμε και ένα αυτοκόλλητο πάλι με μία πριγκίπισσα. Εξαιρετικό. Μπράβο Έμιλη, μπράβο, σε ευχαριστούμε. Τι έχουμε εδώ? Αρκουδάκι, πράσινο αρκουδάκι, πανέμορφο, στρούμπουλο. Και είναι από τη φίλη μας την Ελιάνα Νικολάου, 9 χρόνων. Τι μας έχει γράψει, λέει, το αρκουδάκι με την πράσινη φόρμα. Υπέροχο, υπέροχο το αρκουδάκι σου φίλη μου. Καλλιόπη Γεωργίου, 8 χρόνων, από τις Αγγλισίδες έχει στείλει το επόμενο σχέδιο. Δύο υπέροχα λουλουδάκια. Και εδώ έκανε όλα αυτά τα σχήματα το λαγουδάκι, μα είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Έχει φτιάξει και δύο γατούλες εδώ πέρα, μία μπλε και μία πορτοκαλιά. Εκτός αν είναι λαγουδάκια. Και δεν το πολύ καταλαβαίνω εγώ. Μοιάζει με γατούλες, αλλά λαγουδάκια πρέπει να είναι. Ναι, ό,τι και να έχει φτιάξει φίλη μας η Καλλιόπη Γεωργίου, είναι υπέροχο. Σε ευχαριστούμε, Καλλιόπη. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα το σχέδιο. Εδώ έχουμε ένα όμορφο σπιτάκι, απλό, με τις γλάστρες έξω, τα λουλούδια και έχουμε και μια κούνια. Αχ, πολύ ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κούνια τώρα. Και για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Ιωάννα Καζαμία από το Καϊμακλή. Το σπίτι μου και η αυλή του σπιτιού μου. Κάνω κούνια κάθε μέρα. Ελάτε να παίξουμε. Αχ, με πολύ χαρά. Αμέσως. Ερχόμαστε τώρα, Ιωάννα, ερχόμαστε. Εδώ τι έχουμε. Τι έχουμε εδώ. Άλλο ένα σπίτι. Σχέδιο. Α, αυτή είναι η στέγη, μας λέει. Είναι η στέγη, αυτά είναι τα παράθυρα, αυτό είναι το πολύφωτο και ένα υπέροχο πολύχρωμο δέντρο. Για να δούμε ποιος το έχει στείλει. Σχεδίασα το σπίτι μου όπως το φαντάζομαι. Έτσι, έτσι θα το κάνω όταν μεγαλώσω. Οδυσσέας Μίτλετσον. Α, εδώ πέρα έχουμε την Νία από τη φίλη μας τη Χριστίνα Ανδρέου. Είναι η Νία σίγουρα, γιατί έχουμε τα κεραμίδια εδώ πέρα και συννεφάκια και ένα υπέροχο ήλιο. Για να δούμε, έχουμε κάποιο μήνυμα. Η Νία στα κεραμίδια. Όπως ακριβώς σου το είπα. Εγώ η Χριστίνα ζωγράφισα τη Νία στα κεραμίδια. Μου αρέσει που μπορεί και ζει εκεί. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ γάτα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα γατάκια. Και πολύ ωραία τα χρώματα που έχει βάλει στη Νία, έτσι. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα μυρίζει φθινόπωρο, το μυρίζει. Ναι, 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 να και τα πρωτοβρόχια. Εγώ τα βλέπω τα πάνω στα σύννεφα και τα φύλλα. Το υπέροχο ποτάμι και τα φύλλα στο ποτάμι και τα ψαράκια στο ποτάμι. Ωραία ατμόσφαιρα τώρα, ε! Εξαιρετικό. Για να δούμε τι λέει. Το φθινόπωρο ήρθε έστω και καθυστερημένα. Ευαγγελία Ηρακλέους. Ευχαριστούμε, φίλη Ευαγγελία, υπέροχο το σχέδιό σου. Εδώ πέρα δεν έχουμε ζωγραφιά. Πήμα, έχουμε πήμα. Ένα πείμα. Φίλη μου καλή τη χώρα του γιατί. Σα αγαπώ πολύ. Όπως το κάθε παιδί. Μας χαρίζεται χαρά κάθε ώρα που περνά. Κοντά σας δημιουργικά. Με χαρά και αγάπη η Αντωνία Ευσταθίου. Και η Μαριλένα Γρηγορίου, φίλες από το Ζήγη. Από το Ζήγη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο το ποίημα που έχετε γράψει. Έχουμε και άλλα σχέδια. Έχουμε και άλλα σχέδια εδώ πέρα. Έχουμε αυτά. Τι όμορφα αυτό χρώματα. Πολύ πολύ ζωντανά τα χρώματα. Εξαιρετικό. Πολύ όμορφα αυτά τα χρώματα. Ποιος το έχει στείλει, ο Γιάννης Ξενοφόντος. Ο Γιάννης Ξενοφόντος έχει στείλει και ένα δεύτερο σχέδιο με μια υπέροχη παραλία. Δεν ξέρω, προφανώς το Γιάννη αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φοινικά, την παραλία και κάποιο παιδάκι που προφανώς πρέπει να είναι ο Γιάννης που είναι στην παραλία. Έτσι. Με πολύ όμορφα χρώματα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικά, εξαιρετικά τα σχέδια που μας έχει στείλει, φίλε Γιάννη. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε και από εσάς, φίλοι μου, να μας στείλετε εδώ στη χώρα του γιατί ό,τι θέλετε. Με το ταχυδρομείο, με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, ό,τι θέλετε να μας στείλετε και εμείς θα το πάρουμε και θα το διαβάσουμε προσωπικά. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλοι μου. Γεια σας. Γεια σας. Τι εννοείτε, κύριε Δήμαρχε, πως έχουν άδεια? Και τι είναι αυτή η αχτή και τι είναι αυτή η τυχανοκίνηση? Τι? Χειρίζουν δήμους και σχολεία και κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Είστε και εσείς μαζί τους? Α, μάλιστα. Τι? Συμμετέχουν και οι γονείς? Μα τι γίνεται εδώ? Τι εννοείτε πως μαζεύουν λάδι?
Δεν θα μου βγάλουν εμένα το λάδι μου. Όχι, το λάδι μου δεν το δίνω πουθενά. Α, αυτό το λάδι. Όχι, το πετάω. Τι να το κάνω. Λεφτά. Α, με κοροϊδεύετε, κύριε Δήμαρχε. Θα βάρω τώρα την αστυνομία. Πάλι μπέρδεμα. Εδώ τορσίμουνα. Δώστε τους μια ευκαιρία. Ναι, δεν λέω άντρα, καλά, ίσως και να είναι μια οργανωμένη ομάδα που κλέβει εργοστάσια και εργαστήρια και αλήθει τον κόσμο με λάδι, ναι. Τι λες, να τα κάνουν τι τα εργαστήρια, μία μου. Ήταν και ήταν εμένα τα μάτια μου, άνθρακα. Εδώ μέσα σε αυτό το εργαστήριο κρύβω όλα τα μυστικά μιας τεράστιας καριέρας. Τι ανακαλύψατε εσείς, τον ηλεκτρισμό, το τηλέφωνο, το αυτοκίνητο? Όχι, μιάου. Τίποτα δεν ανακαλύψαμε. Σταματήστε! Άνθρακα, αν συνεχίσετε να με προσβάλλετε, τότε θα σας κάνω και σας δύο ντίζελ. Αστευόμαστε, δόκτωρ Σίμωνα, νιάου. Αλλά τώρα που έδιωξες τους ερευνητές από το εργαστήριό μας, μάθε πως αυτοί δεν έφυγαν, νιάου. Και πού πήγαν δηλαδή? Στην πλατεία έχω φτιάξει εκεί μια κινητή μονάδα. Ένα μικρό εργοστασιάκι με τροχούς και εκεί μέσα θα κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή θα φτιάχνουν καύσιμα, νιάου. Δύο ντίζελ. Έτσι. Από παλιό τηγανέλαιο, δηλαδή χρησιμοποιημένο λάδι. Λες να φτιάχνουν και λακκουμάδες. Αχ, όχι, όχι, νέα μου. Δύο ντίζελ φτιάχνουν οι άνθρωποι. Έλεος να φτύσουν τη λεμαργία. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα τώρα. Τώρα αυτοί δεν πήγανε, έστησαν το εργαστήρι τους στην πλατεία της χώρας του, γιατί και περιμένουν από τους κατοίκους να φέρουν το λάδι τους. Νομίζω δηλαδή πως θέλουν να μας βοηθήσουν. Δηλαδή θέλουν να βοηθήσουν το περιβάλλον. Δόκτωρ, ναι. Λέτε να κάνετε λάθος. Γιατί, στο μυαλό μου ερωτήσεις από το πρωί στο πρωί. Ναι, παρακαλώ. Τώρα έχω εκνευριστεί. Μα δεν λέτε να ξεκουμπιστείτε από τη χώρα του γιατί και από το εργαστήρι μου. Λοιπόν, σας δίνω ένα λεπτό να μου εξηγήσετε ποιοι είστε και τι γυρεύετε εδώ. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Κάθε χρόνο στην Κύπρο χρησιμοποιούμε 20.000 κυβικά μέτρα φυτικό λάδι, το οποίο όταν καταλήξει στο νεροχύτη προκαλεί τεράστια προβλήματα για το περιβάλλον. Αν ρίξω το λάδι που την κάνεις στο νεροχύτη, δημιουργώ προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Όπως και η ρηπασία της γης ή το κλείσιμο των αποχετεύσεων. Ενώ υπάρχει και κίνδυνος της φωτιάς εάν το ρίξουμε στις κομματερές. Δηλαδή να το κάνουμε, αφού είναι άχρηστο πια. Όχι, δεν είναι άχρηστο, τίποτα δεν είναι άχρηστο. Αφού μπορούμε να μετατρέψουμε τα λάδια μας σε βιοντίζελ μέσω μιας απλής επεξεργασίας. Σε τι? Να σου πω εγώ που ξέρω. Βιοντίζελ. Το βιοντίζελ είναι φιλικό στο περιβάλλον, ανανεώσιμο, βιοδιασπόμενο και μη τοξικό. Και κατά τη διάρκεια των καύσεών του μας δίνει χαμηλές εκπομπές σε μονοξίδιο του άνθρακα, βέβαια, σε οξίδιο του θείου, βέβαια, σε εφάλι και σε άκαψτους υδρογονάνθρακες. Wow. Τι είπατε, ελληνικά μιλήσατε? Βέβαια, όχι για να μην λες πως δεν είναι επιστήμων επιπέδου. Ναι, ακριβώς. Το βιοντίζελ είναι καύσιμο όπως το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Στα αυτοκίνητα το βιοντίζελ μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο κίνησης. Έλα! Αντί για πετρέλαιο βάζουμε στο αυτοκίνητό μας αυτό το βιοντίζελ. Βιοντίζελ, πόσες φορές να σου το πω είναι. Τώρα το εγκέντωσα. Ναι. Το οποίο γίνεται από άχρηστα λάδια. Δηλαδή είναι τζάμπα, ε! Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο θέρμανση. Δηλαδή δεν αγοράζουμε πετρέλαιο για τη θέρμανσή μας. Αχ, βρήκαμε τη λύση στην οικονομική κρίση. Πάρτε μου κάποιος την Κριστίν Λακάρτ και τον Υπουργό Οικονομικών. Έχω τη λύση, τρόικα τρέμε. Ναι, μη μου πάθεις κρίση όμως. Λοιπόν, δεν λέω, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό όλο το πρόγραμμα και ευχαρίστω να σας βοηθήσω, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό μου. Να πάμε μετά στο δικό σας εργαστήριο. Αλήθεια, πέστε μου, τι χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιούμε λάδι το οποίο τηγανίσαμε ή το λάδι που μας έμεινε από τη σαλάτα. Α, και το κάνουν δύο...
Διοντίζελ, πόσες φορές να σου το πω, διοντίζελ είναι ήτος καυσίμου. Ακριβώς. Και εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ για να μετατρέψουμε τα τηγανέλαια της χώρας του γιατί σε διοντίζελ. Αχα, πολύ ενδιαφέρον, ναι. Ανάψτε. Πριν να πάμε, κοιτάξτε εκεί, γιατί είναι το αγαπημένο μου έκθετο. Είναι εκεί μάλλον, ναι, εκεί. Είναι εκεί που είναι τηλεόραση, ναι, εκεί. Είναι το αγαπημένο μου έκθετο, η βιβλιοπαρουσίαση με τη Δό και το Σοφοκλή, ναι. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό και μετά θα πάμε στο εργαστήριο σας, ναι. Ναι. Σε λίγο παρέσει ένα βιβλίο. Θα σου κάνει αυτό παρέα. Θα περάσεις πολύ ωραία. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Είμαι ο Σοφοκλής και μαζί θα διαβάζουμε ή καλύτερα θα σας προτείνω ένα ωραίο βιβλίο για την κάθε εβδομάδα. Όλα άρχισαν όταν μαζεύτηκαν πάρα πολλά σκουπίδια έξω στην αυλή μας. Έτσι αποφασίσαμε να μην τα πετάμε, αλλά... να τα ανακυκλώνουμε. Ακριβώς. Μέσα από αυτό το βιβλίο μαθαίνουμε πως όλα τα σκουπίδια έχουν ζωή και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ανακύκλωση. Τώρα εσύ από το σπίτι που σκέφτεσαι να πετάξεις στον κάλαθο ένα μουτζουρωμένο χαρτί, μην το κάνεις. Και εσύ με το αλουμινένιο τενεκεδάκι, και εσύ φίλοι μου με το γυάλινο μπουκαλάκι, μη, όλα αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν. Το βιβλίο μας λοιπόν λέγεται «Δώσ' μου μια δεύτερη ευκαιρία», ένα παραμύθι για την ανακύκλωση, εικονογράφηση Νέστορος Ξουρής, Χρυσάνθη Καραΐσκου συγγραφέας και εκδόσεις Διάπλαση. Μια παρέα από ξεχασμένα σκουπίδια, η Μένια η Αλουμινένια, η Λίτσα η Γυαλίτσα, ο Τόνι το Χαρτόνι και η Ρία η Μπαταρία είναι πεταμένα σε ένα σκουπιδότοπο. Η ζωή τους θα αλλάξει όταν μια μέρα κάποιο συνεργείο τα μαζεύει και τα πάει στα εργοστάσια ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού και μπαταριών. Αχ, φίλοι μου, εκεί στα εργοστάσια τα σκουπίδια μας πέρασαν πάρα πολλές δύσκολες και περίεργες καταστάσεις. Όμως κατάφεραν και βγήκαν από εκεί καινούργοι, δυνατοί και χρήσιμοι. Δεν ήταν πλέον σκουπίδια, έτσι μπορούσαν να προστατεύουν το περιβάλλον και να εξοικονομούν ενέργεια και πρώτες ύλες. Δεν ήταν σκουπίδια. Μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά. Και δεν τα φτιάχναμε από την αρχή. Γι' αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό. Λοιπόν, το υπέροχο μας βιβλίο, «Δώσ' μου μια δεύτερη ευκαιρία». Αν το βρείτε, φίλοι μου, να το πάρετε να το διαβάσετε, γιατί είναι καταπληκτικό. Ωραία τα είπες, Τζο μου. Ως το άλλο μας ραντεβού, φίλοι μου, πάντα να χαμογελάτε και στον κόσμο του βιβλίου όλοι, μα όλοι σας ελάτε. Πολύ καλό, Σοφοκλή μου. Θες να σου διαβάσω όμως λίγο πριν να κλείσουμε? Να διαβάσουμε, να ακούσουμε και λίγο οι φίλοι μας. Για άκουσε εδώ. Τώρα θυμήθηκα, αλλά μια στιγμή γιατί κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Δεν είπα εσάς σκουπίδια, αλλά κάτι χαρτιά, γυαλιά και αλουμίνια που ήταν πεταμένα εκεί. Εμείς είμαστε τα χαρτιά, τα γυαλιά και τα αλουμίνια, είπαν όλοι μαζί. Εσείς είστε και πώς αλλάξατε έτσι? Αλλάξαμε γιατί κάποιοι καλοί άνθρωποι μας μάζεψαν και μας πήγαν για ανακύκλωση. Καταπληκτικό, αναφώνησε ο Κώστας. Είδες πως μεταμορφωθήκαμε, ρώτησε ο Τόνι, που δεν ήταν πια παλιό χαρτόνι. Έχω ακούσει για την ανακύκλωση, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τι μπορεί να κάνει. Δεν είμαστε υπέροχοι, ρώτησε η Λίτσα. Ο Κώστας δεν απάντησε. Καλέ σου μιλάω, γιατί δεν μου απαντάς, ξαναρώτησε η Λίτσα. Τι αγενείς, σας σκέφτομαι, ήταν η απάντηση του Κώστα. Μισό λεπτάκι, να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Δόκτωρ Σίμωνα για να δούμε πού είναι. Να τον! Δόκτωρ Σίμωνα, πού είστε? Πού είμαι και πού είμαι, βρίσκομαι. Βρισκόμαστε. Στην τηγανοκίνηση, ακούω εμένα, αυτό μου φαίνεται για φορτηγό. Ο Αστέρης μας είπε ότι είναι κάποιοι εδώ που μετατρέπουν το άχρηστο λάδι σε κάτι χρήσιμο, ε. Και είχαμε κι εμείς λίγο λάδι και το φέραμε. Σας φέραμε το λάδι μας, να αυτό είναι το λάδι μας, για να φτιάξετε αυτό το πράγμα, το χρήσιμο το πράγμα. Πράγμα.
Και σας μαθαίνουν στα σχολεία, αγαπητοί μου. Δεν είναι πράγμα, είναι βιοντίζελ και είναι καύσιμο. Γεια σου Τζο, γεια σου Πέτρο. Λοιπόν, δείτε πώς θα γίνει αυτό, δείτε. Η σειρά σας, νεαρέ. Τώρα η διαδικασία. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Εδώ βάζουμε το λάδι μας. Μετά το λάδι μας φιλτράρεται για να φύγουν όλες οι ακαθαρσίες τις οποίες έχει μέσα και έρχεται στον αντιδραστήρα μας. Όπου εδώ βάζουμε τα αντιδραστήρια μας, το καυστικό καλή και τη μεθανόλη και το ζεσταίνουμε στους 60 βαθμούς Κελσίου για μία ώρα. Μετά από μία ώρα παράγουμε το βιοντίζερ. Το βιοντίζερ και παραπροϊόν τη γλυκερίνη. Λοιπόν, με τη γλυκερίνη μπορούμε να φτιάξουμε σαπούνια, αλλά επίσης μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα αρέσει σε εσάς τα παιδιά. Αλήθεια, τι! Όταν την προσθέσουμε στη σαπούνια που φτιάχνουμε τις σαπουνόφουσκες, θα μας κάνει τις σαπουνόφουσκες μας πολύ πιο μεγάλες και πολύ πιο αφεκτικές. Wow, τέλειο! Και μετά? Μετά, περνάμε το βιοντίζερ μας εδώ. Αλλά επειδή το βιοντίζερ μας δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επειδή είναι ακάθαρτο, πρέπει να το καθαρίσουμε. Γι' αυτό το καθαρίζουμε με φίλτρο ξηρού καθαρισμού. Και το καθαρό μας βιοντίζερ το παίρνουμε εδώ, όπου βλέπουμε είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, νεαρή μου. Μπράβο και σε σένα, άνθρωπε, ναι. Νομίζω θα γίνετε καλή έτσι. Φυσικά θα φτάσετε το επίπεδο το δικό μου, αλλά νομίζω θα γίνετε καλούτσικοι, ε? Ένα, δύο, τρία, έλα το λίγο κοντά. Θέματα έχουμε για σας πάρα πολλά. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Φίλοι μας καλοί και αγαπημένοι, μιαου! Εδώ είμαστε πάλι, κοντά σας με τις προτάσεις που έχουμε για σας, μιαου! Για τις εξόδους σας δηλαδή, μιαου! Για το που μπορείτε να πάτε και να περάσετε όμορφα! Ή τι μπορείτε να δείτε να περάσετε όμορφα! Μιαου! Αυτό θα το έλεγα εγώ, άνθρακα μου, έφαγε στην ατάκα! Είναι ίσως επειδή είμαι νηστικός, συγγνώμη! Μιαου! Κι εγώ πεινάω, αλλά δεν κάνω έτσι! Εντάξει, Νία, με συγχωρήσει, είπαμε. Ωρα, φίλοι μου, για την ατζέντα μας. Για ακούστε, λοιπόν. Θα περάσουμε στον κινηματογράφο, γιατί η Barbie, The Princess and the Pop Star, έρχεται, ξεκίνησε ήδη από τις 5 του Οκτώβρη και συνεχίζει. Θα πούμε και λίγα λόγια για το έργο. Η Barbie πρωταγωνιστεί ως η πριγκίπισσα Τόρι. Μια πριγκίπισσα που ονειρεύεται να ξεφύγει από τη ζωή στο κάστρο και τα καθήκοντά της και να ζει διασκεδαστικά όπως η αγαπημένη της pop star Κέιρα. Όταν η Κέιρα έρχεται στο κάστρο για να δώσει συναυλία, οι δύο συναντιούνται και αμέσως γίνονται κολλητές φίλες. Οι δύο πρωταγωνίστριες καταφέρνουν να πάρει μία τη μορφή της άλλης και να ζήσουν το όνειρό τους, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Bon, Ludurik, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, mais moi j'ai un Lutèce. Έχουμε όμως κι άλλο κινηματογράφο για να σας προτείνουμε. Ο Αστερίξ και ο Βελίξ στη μεγάλη οθόνη τρέχουν να σώσουν τη Μεγάλη Βρετανία. Οι ένδοξες λεγεώνες, ρωμαϊκές λεγεώνες, οδηγημένες από τον Κέσσαρα, έχουν εισβάλει στη Βρετανία. Και η βασίλισσα των Βρετανών στέλνει τον έμπισκο αξιωματικό της Αντικλίμαξ στη Γαλατεία για να ζητήσει βοήθεια από ένα χωριό φημισμένο για τη γενναία του αντίσταση στους Ρωμαίους. Όταν ο Αντικλίμαξ τους περιγράφει την απελπιστική κατάσταση, οι γαλάτες του δίνουν ένα βαρέλι με τον διάσημο μαγικό τους φίλτρο και ο Αστερίξ και ο Βελίξ τον συνοδεύουν πίσω στην πατρίδα του. Μιαου,
τότε, σε φωνούλα μου. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το κάθε ένα παιδί. Στα σκοτσέζικα όρη ζει η Μερίντα και στο Κέι Σινεπλέξ εξελίσσεται η ιστορία της. Είναι σε θήτη και θα προσφέρει συγκίνηση στα 100 λεπτά που διαρκεί η προβολή της. Μιαου! Πρόκειται για την ταινία Brave, η οποία συνεχίζει ακάθεκτα την προβολή της και αυτή την εβδομάδα. That's my favorite part! Μίρετα, stop! A lady enjoys elegant. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Και το σατυρικό θέατρο συνεχίζει το μαγικό αυλό κάθε Κυριακή στις 10:30 το πρωί στο θέατρό του στην Αγλαντιά. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Και έχουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, άλλο ένα θέατρο για να σας προτείνουμε. Άλλη μία παιδική θεατρική παράσταση. Μιαου, κάνει πρεμιέρα 4 Νοεμβρίου η παιδική σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου με το θεατρικό έργο «Οικογένεια Νόε». Μιαου, τον Ξένη Καλογεροπούλου και τον Μάμο Σχόπουλου. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Για να δούμε τι έχουμε εδώ από την παιδική λέσχη ανάγνωσης του βιβλιοπωλείου Rivergate που ονομάζεται Βιβλιοφάγη. Για το επόμενο Σάββατο 27 Οκτωβρίου έχουμε παραμύθι ή φαταούλες για την αξία της διατροφής και έχουμε φυσικά και παιχνίδι. Οι μικροί μάγειρες φτιάχνουν φρούτοσαλάτα. Ακούγεται νόστιμο και πολύ πολύ υγιεινό. Όλα αυτά στις 27 Οκτωβρίου. Ένα, δύο, τρία, ατζέντα είναι αυτή. Έχει εισηγήσεις για το καθένα παιδί. Εδώ θα σας αφήσουμε με τις ευχές μας να περάσετε όσο πιο όμορφα και δημιουργικά μπορείτε. Μιαου! Γεια σας παιδιά και να είστε πάντα καλά. Μιαου! Γεια! Αυτό ήταν. Τα κανόνισα και με την τηγανοκίνηση. Από σήμερα είμαι ο γενικός επιστημονικός εκπρόσωπός του στη χώρα του γιατί. Ναι, μα βέβαια, εσείς είστε επιστήμονας. Ναι, θα μαζέψουμε το λάδι μας, όσο λάδι έχουμε, και θα το πάμε στο πιο κοντινό σχολείο της γειτονιάς μας ή όπου μας πούνε αυτοί. Και αυτοί θα το μετατρέψουν. Και το μετατρέψουν. Τι ακριβώς θα το μετατρέψουν? Αγαπητοί μου, σε αυτό το στάδιο θα δώσουμε το λάδι ως καύσιμο στα σχολεία και αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν ναι, για σκοπούς θέρμανσης. Έτσι, αυτό το χειμώνα δεν θα χρειαστεί να αγοράσουν πετρέλαιο. Σωστό, θα κάνουμε και οικονομία και θα προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Μάλιστα, αυτό θα πει αγαπώ το περιβάλλον, αλλά αυτό θα πει και περιβαλλοντική συνείδηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε να κάνουμε όλοι κάτι για τον πλανήτη. Και αν όλοι κάναμε κάτι, ο πλανήτης μας δεν θα είχε όλα αυτά τα προβλήματα που έχει σήμερα. Ναι, κάπου εδώ όμως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους φίλους μας από την ακτή για όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που μας έμαθαν για την τηγανοκίνηση. Μάθαμε και ότι δεν πρέπει να πετάμε τίποτα, και ειδικά το λάδι μας. Ούτως ή άλλως θα μας ήταν άχρηστο. Ναι, αλλά τώρα φίλοι μου, μην αρχίσετε να τρώτε τηγανιτά για να μετατρέψετε το λάδι σας σε βιοντίζελ. Είπαμε ότι γενικά τα τηγανιτά είναι πολύ κακή διατροφή για τον οργανισμό μας. Με μέτρο, φίλοι μου, με μέτρο. Μέτρο. Ναι, αλλά θα μπορούσαν σε αυτό να συμβάλλουν τα εστιατόρια που καθημερινά χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες λαδιού. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Ξέρετε τι σκέφτηκα. Αχ, ναι! Να μερίδα τηγανιτές πατάτες και τηγανιτό χαλούμι και τηγανιτά αυγά να κολυμπάνε μέσα στο λάδι. Και... ναι, και το γιατρό δίπλα γιατί η χοληστερόνη σου θα πάει σε ύψη ουρανοξύστη. Αγαπητοί μου, μα είπαμε πως πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά. Όχι. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διαφήμιση στο Γιατί TV. Ναι, για την τηγανοκίνηση. Και να γράψουμε ένα τραγούδι, ας πούμε, και να το επενδύσουμε με εικόνες από τη μετατροπή του λαδιού σε βιοντίζελ. Και να βάλουμε και ένα μήνυμα στο τέλος. Μετατρέπουμε τα τηγανέλαιά σας σε καύσιμο. Υπέροχη ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά να βοηθήσουμε και τους φίλους μας στην τηγανοκίνηση. Μπράβο! Μετατρέπουμε τα τηγανέλαιά μας σε καύσιμα, χορηγός επικοινωνίας. Γιατί τη βγήκα. Γιατί.
καλό καιρή. Στο μυαλό μου ερωτήσεις από το βράδυ στο πρωί. Πήγα το λάδι και πήγανε σε πατάτες. Έριξα λίγο στις γνωστινές σαλάτες. Και στο καψί μου έβαλα και το ψητό μου. Αλλά και καλή γνωστή μου το φάει τι πω μου. Μην είτε το ρόλο που έχουμε απομένει. Τι να το κάνω αν φτάνει να το θέλει. Είναι άσχημα, δεν είναι υγιεινό. Αμέσως πρέπει εγώ να το ρίξω. Με τη σωλή είναι σώμος. Ίσως και να πνίξω. Θα το πετάξω στην παλιά κομματερή. Αυτό το λάδι μου ποιος θέλει να το πάψει. Η γανοκίνηση η λύση είναι σαν νέο. Κάνει το λάδι χρήσιμο σαν λιμωτή. Το μετατρέπει σε ένα καύσιμο σπουδαίο. Το διοντίζελ για θέρμανση και μηχανή. Η γανοκίνηση η λύση είναι σαν νέο. Και έχω φτηνή ενέργεια όποτε θέλω. Το λάδι πια δεν είναι άχρηστο φωνάζω. Στο μυαλό μου ερωτήσεις από το βράδυ στο πρωί.